πάρουμε το μπιλετάκι μας και να αναχωρήσουμε. Καθοδόν για Νάπολη λοιπόν, είμαστε στην Α1. Θέλουμε περίπου 2,5 ώρες. Εδώ 30 χιλιόμετρα όριο για αυτοστράδα. Ακολουθούμε πιστά τα όρια εδώ στην Ιταλία, γιατί τα πρόστιμα είναι φυτορά. Για μια γερή δόση καφέ. Περάσαμε ένα εξαιρετικό χωριό, το Μερκογιάννο. Διόδια πριν την
πριν την Νάπολη. Να δούμε τώρα εδώ πόσο θα πληρώσουμε. Λεπτά για μια απόσταση περίπου 300 χιλιόμετρα, λίγο πάνω λίγο κάτω, δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι ακριβώς βεβαίως, αλλά περίπου κάπου εκεί. Εδώ στο λιμάνι θυμίζει Πειραιά Κόσκο εδώ. Σε περιοχή είναι αυτή εδώ η Via Nuova Marina. Ό,τι πιο κακόφημο σε περιοχή εδώ στην Νάπολη. Εδώ απλά περνάς τη μέρα, γιατί τη νύχτα είναι δύσκολο. Εδώ για να μην κινδυνεύεις πρέπει να οδηγείς σαν Απολιτάνος. Πώς οδηγούν αυτοί? Στα αρχίδια τους όλα. Βγαίνουν. Και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Τους είδες πως βγαίνουν? Δηλαδή δεν βγαίνουν με γκάζι. Όχι, δεν βγαίνουν με γκάζι. Δεν είναι. Προσέχεις πάρα μα πάρα πολύ.
φτάσαμε την Νάπολη και ανεβαίνουμε Βεζούβιο. Να δούμε λίγο τον κόλπο από ψηλά. Νάπολη, μπροστά μας το βουνό. Απομεινάρια της λάβας, τόσα χρόνια που έχει εγραγεί το ηφαίστειο, είναι εμφανή, φαίνονται. Thank you.
και τις λάμπες εδώ αριστερά. Τα κόλπος κάτω είναι απίστευτα, πολύ όμορφα. Ο κόλπος της Νάπολης λοιπόν από ψηλά, παιδιά. Αυτή είναι η κορυφή του, βλέπετε, πάνω. Εδώ σε λίγο θα αφήσουμε τη μηχανή και θα ανέβουμε με τα πόδια επάνω. Είναι περίπου 2-2,5 χιλιόμετρα περπάτημα. Πληρώσαμε 3 ευρώ για πάρκινγκ μηχανής. Καπομινάρια της λάβας. Όλο αυτό το βουνό έσκαγε. Και εδώ έχει περπατηματάκι. Σωστά, σωστά. Ας γυρίσουμε λοιπόν εδώ. Και μετά να περπατήσουμε, εντάξει. Οπα.
versus Napoli. Εδώ είμαστε στο Σολιάνο. Το Σορέντο από ψηλά. Στα δεξιά μας κάτω που δεν φαίνεται είναι ο κόλπος του Αμάλφη Ποζιτάνο και μετά Αμάλφη. Τώρα είναι τα σύννεφα και δεν φαίνεται. Σε λίγο αυτή την Αμαλφιτάνο θα την κάνουμε. Και φτάσαμε στην Πομπία.
Είμαστε στην Πομπηρία, μπήκαμε μόλις στα τείχη της πόλης. Είμαστε στον ναό του Απόλλωνα. Το μικρό θέατρο της Πομπηρίας εδώ. Και είμαστε στο χώρο της παλέστρας, της μεγάλης παλέστρας. Εδώ βασικά ήταν χώρος της νεολαίας διάθυνσης για να πέτω. Να, η Αφροδίτη που αναδείται από τη θάλασσα, πλαγιασμένη να αποκτικά σε ένα κοκκίνι μαζί με δύο ερωτηδίες. Τώρα περνάμε από την οδό της Αφθονίας. Όλος αυτός ο πρώτος διαδρομή μέχρι τώρα κάτω. Τέλεια.